Κυρίε και κύριοι, γεια σα. Παρακολουθείτε το Meeting Point του Newsbomb με καλεσμένο μα τον Νάβαρχο Γαγγέλη Αποστολάκη, πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, πρώην υπουργό Αμήνη, γνώστη των Ελληνοτουρκικών. Καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε, καθηγητή. Και βέβαια, θα ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, όπω καταλαβαίνετε. Πολύ πρόσφατα, ο υπουργό εξωτερικών, σε συνέντευξη που έδωσε στο News Bomb, είπε ότι το Κάσο Belli δεν είναι πλέον κενό περιεχομένου. Είναι μια δήλωση που έκανε αίσθηση, γιατί ουσιαστικά λέει ότι από ρητορική αναφορά μετατρέπεται σε απειλή για κίνηση επί του πεδίου ενδεχομένω. Θα ήθελα τη δική σα αξιολόγηση για αυτό το θέμα καταρχά, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ω γνώστης, το προανέφερε αυτό, πού θα έπρεπε εμείς από τη δική μα την πλευρά να περιμένουμε μια τέτοια κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και με ποιο τρόπο. Καταρχήν, λίγο να, να βάλουμε τα πράγματα σε μία mm -hmm, mm -hmm. σε σειρά ε, και να δούμε πόσο αυτές οι δηλώσεις και αυτού του τύπου οι, οι προκλήσεις... Αναφέρεστε τώρα στην τουρκική πλευρά, ακ, φαντάζομαι, ακριβώς. και στην κλιμάκωση που βλέπουμε. στην κλιμάκωση που γίνεται, ε, έχουν, έχουν δώσει σοβαρότητα. Δηλαδή, η, 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 η τελευταία φουέ, φωτογραφία που έβγαλε ο Μπαξελή με το χάρτη που μας ναι. έδειξε, ο οποίος έχει ε, τη Μισή Ελλάδα και την Κρήτη μέσα στα, mm -hmm. στην τουρκική επικράτεια. Με ε, τα ε, το έκανε όμως. Ακριβώς. Αλλά, με αλλά στερί, στερί, γιατί εν συνεχεία του ητάρισε στα ελληνικά ότι θα, yeah, θα, θα καταστρέψει και την Αθήνα. Βέβαια. Yeah, yeah. Στερεί όμως την οποιαδήποτε σοβαρότητα <σταλεί> στις θέσει που θα μπορούσε κανείς να δει από τους Τούρκους. Δηλαδή αυτά... Δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική. Ωστόσο. Ε, Εννοείται ότι δεν δημιουργούν προποθέσει ενό διαλόγου ανάμεσα στι δύο πλευρέ, προκειμένου να, να αναζητηθούν τρόποι καμία, να υπερκεραστούν καμία... κάποια θέματα. Δεν υπάρχει καμία βάση συνεννόηση όταν κάποιο ξεκινάει μια κουβέντα από αυτό. Όταν εμεί λέμε να, να υπάρξει μια συνεννόηση και να βρούμε κάποιε λύσει, το, 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 το δεδομένο είναι ότι ό,τι συζητάμε βασίζεται στο διεθνέ δικαίωμα. Mm -hmm. Και όχι στι αξιώσει τη Τουρκία. Δεν ξεκινάμε για να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε Ναι, αλλά δεν σα κάνει εντύπωση το γεγονό ότι ο Μπαξελί προχωράει σε μια τέτοια επιθετική κίνηση όντα κυβερνητικό εταίρο. Μετέχει στην κυβέρνηση. Mm -hmm. Και δεν σα κάνει εντύπωση το γεγονό ότι δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την πλευρά τη τουρκική κυβέρνηση και του κ. Ερτογάν. Το, το, το επικίνδυνο και το σοβαρό είναι ότι δεν τα λέει ένα οποιοδήποτε, τα λέει ένα εταίρο τη κυβέρνηση όπω mm -hmm. λέτε. Επομένω, αυτά δεν μπορεί να μην τα λάβει υπόψη σου ή να πει ότι είναι κάποιο ακραίο ή mm -hmm. κάποιε φωνέ που δεν ελέγχονται την κυβέρνηση. Και αυτή είναι, αυτό είναι και το πάρα πολύ ε, σοβαρό τη υπόθεση. Ε, γιατί τώρα η, η κυβέρνηση δεν αντιδρά, Γιατί τη την, την, την βολεύει μια τέτοια κλιμάκωση. Μα και η συνολική ρητορική και από πλευρά Ερντογάν στο ίδιο μήκο κύμα. Ακριβώ. Του βολεύει κατά κάποιο τρόπο, χωρί βέβαια αυτό να είναι ε, η μόνη εξήγηση γιατί γίνονται όλα αυτά τους βολεύει γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η επίκληση ε, της, ε, του πατριωτισμού και της, ε, της κίνησης του Ερντογκάν να καταλάβει και να πάρει ό,τι δικαιούται η Τουρκία κατά την άποψη τη δικιά του, ε, βρίσκει όλο τον τουρκικό λαό ενδεχομένως, ε, σύμφωνο. Μια και, μεγάλη του πλειοψηφία σίγουρα. Και, και, και ανεβάζει, μαζεύει, μαζεύει πόντους. Να ζει, το κάνει μόνο για εσωτερική κατανάλωση, όμως, γιατί αυτή ήταν μια ερμηνεία που είχαμε εδώ και πολλά χρόνια. Έχω την αίσθηση, και ζητώ τη γνώμη σας γι' αυτό, ότι κάποια δεδομένα έχουν αλλάξει πλέον. Και ότι ό,τι γίνεται δεν γίνεται μόνο για να τονωθεί το, πολιτικό, το προσωπικό πολιτικό κεφάλαιο του Ερντογάν. Μπορεί να υπάρχει και ουρά σε αυτό. Ε, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Και έχουν αλλάξει, ειδικά μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουν, ο κόσμος έχει αλλάξει τελείως. Uh, αυτή τη στιγμή ο Ερντογκάν uh, καταρχήν να συμφωνήσουμε στο, στο γεγονό ότι δεν είναι μόνο εσωτερικοί λόγοι για του οποίου ο Ερντογκάν συμπεριφέρεται έτσι. Uh, είναι κάποιοι λόγοι οι οποίοι συγκυριακά βολεύουν αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Εδώ βλέπουμε μια στρατηγική η οποία uh, uh, είναι καθορισμένη και η προσπάθεια τη Τουρκία είναι να υλοποιηθεί. Αρχίζουμε mm. λοιπόν. Μου απαντάτε ουσιαστικά στο ερώτημα που θα σα έκανα έτσι κι αλλιώ: Πού το πάει η Τουρκία. Οπότε ναι, με, αυτή ε, την, με αυτή την ευκαιρία θέλω να επανέλθουμε σε αυτό που αρχικά. Θα, θα επανέλθω. Ε, ε, θέλω να ξεκινήσω όμω από το γεγονό ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ερντογκάν κατά κάποιο τρόπο μάζεψε πόντου. Mm. Ε, το γεγονό ότι βρέθηκε να μιλάει και με τι δύο εμπόλεμε χώρε, και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία μάλιστα στη μία έχει πουλήσει και οπλικά συστήματα, όπως ξέρετε, ε, του έδωσε τη δυνατότητα να παίξει ένα σοβαρό ρόλο, όπως εκείνος ε, ε, διαδίδει και προσπαθεί να δείξει. Το αποδέχεται στα όμως θέματα, η δύση. Στα θέματα της... Το αποδέχεται Ακριβώς. Η, η Δύση εντωμεταξύ, παρά το γεγονός ότι εκείνος δεν ε, συνέβαλε ούτε συμμορφώθηκε με, τις, με τα μέτρα που πάρθηκαν κατά της Ρωσίας, του έδωσαν συγχαρητήρια για αυτή του τη, αυτή του τη συμπεριφορά. Από αυτή, λοιπόν, την από αυτό το σημείο μέχρι φτάνοντας ε, στη, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη που είδαμε ότι πάλι του πέρασε ο εκβιασμός, πάλι κατάφερε για να, με, για να δώσει την έγκριση της εισόδου των δύο νέων κρατών στο ΝΑΤΟ, ε, κατάφερε να, να αναγκάσει τα δύο αυτά κράτη να υπογράψουν μια τριμερή συμφωνία η οποία mm. είναι... Ε, αν όχι, δεν θα την πούμε. Είναι, είναι πάρα πολύ κακή και ε, ευτελή για τα δύο κράτη που ξέρουμε Είτε, ότι είναι. Διότι αποσύνδεσαν αγωνίζονται... το θέμα τη πόλη των όπλων από, την, α, α, από το θέμα τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακριβώ. Τα, τα δύο κράτη αυτά μα έχουν συνηθίσει να είναι. Στα θέματα και ήταν και διεκ... επιχείρημα αυτό για μα. Ήταν ένα επιχείρημα που η ελληνική περιοχή θα μπορούσε να, να επικαλεστεί προ άλλε κατευθύνσει, προ τη Γερμανία, για παράδειγμα. Έτσι ακριβώ. Οπότε, ε, ένα αυτό το, το γεγονό. Το δεύτερο είναι ότι ε, πάλι ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Μπάιντεν, είπε και δήλωσε ότι θα προσπαθήσει και να στηρίξει το αίτημα του, του, της Τουρκίας για τον για τα ε, προγράμματα ε, τα εξοπλιστικά. Η, η μόνη ελπίδα είναι το Κογκρέσο, κύριε <laughs> Υπουργέ. Και το, Κογκρέσο <laughs> αυτή Αλλά στιγμή... εσεί έχετε κάνει μια πρόβλεψη. Έχετε πει ότι στο τέλο του δρόμου θα πάρει και τα F-35 η Τουρκία. Πού, τα, πού το βασίζετε αυτό, Το βασίζω στο γεγονό ότι υπάρχουν φωνέ στην Αμερική και ε, οι πιο πολλέ φωνέ είναι αυτέ ότι η Τουρκία είναι σοβαρός σύμμαχος για τους Αμερικάνους, ότι η Τουρκία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα ασφαλείας της περιοχής, ότι θα πρέπει να είναι ε, στις όποιες επιλογές και στις, πιο, στις όποιες λύσεις δοθούν, θα πρέπει να είναι να συμμετέχει. Ε, αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ζήτημα ε, συμφέροντος και εθνικής ασφαλείας εάν ενισχυθεί η Τουρκία με οπλικά συστήματα. Ε, παράλληλα, βέβαια, υπάρχουν και φωνέ του Κογκρέσου, όπω είδατε, οι 35 ναι. κόγκρεσμεν οι οποίοι. Γι' αυτό είπα. Ναι, Δεν τα δώσατε, ναι. γιατί στην ουσία δεν συμφέρει τι ΗΠΑ. Ε, λέτε όμω ότι οι πιέσει που ασκούνται και είναι πολύ ισχυρέ στι ΗΠΑ, στην πραγματικότητα πέραν των F-16, μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο ακόμα και για τα F-35, παρότι βέβαια. διασυνδέονται βέβαια. με τους ρωσικούς πυράβλου. Βεβαίω. Γιατί, ό,τι και να λέμε, βλέπετε σιγά-σιγά ότι η προσπάθεια και τη Δύση και τη Αμερική είναι να συγχωρούν στην Τουρκία τις όποιες ε, ε, άσχημες και, α, και άλογες αντιδράσεις, ε, γιατί δεν θέλουν με κανέναν τρόπο η, η Τουρκία να πέσει στην αγκαλιά της Ρωσίας. Ναι, αλλά αυτό έχει, έχει κάποια όρια. Κάπου, κάπου πρέπει να σταματήσει. Από την άλλη τη μεριά, εμείς, ε, ε, προσπαθώντας να είμαστε βολικοί και να, να συμφωνούμε σε όλα με τους, με τους συσμάχους μας, να είμαστε συνεπείς, ε, δεν διεκδικούμε με, με, με επιμονή αυτά που θα έπρεπε από τους, από τους σχηματισμούς στους οποίους ανήκουμε, ούτε από τον ΝΑΤΟ, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από την Αμερική, με την οποία έχουμε υπογράψει ενό σχόλιο συμφωνίες και έχουμε αγοράσει ε, 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 οπλικά συστήματα δισεκατομμύριων. Mm -hmm. Τώρα, επει επειδή στην πραγματικότητα περιγράψατε που το πάει η Τουρκία, το επαναλαμβάνω, το είπαμε και πριν, ε, και περιγράψατε και το ότι ε, ο, η ε, Δύση, ο δυτικό κόσμο, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βλέπουν με συμπάθεια, πολιτική συμπάθεια τον Ερντογάν και τον θεωρούν έναν χρήσιμο σύμμαχο και έναν χρήσιμο διαμεσολαβητή ό,τι αφορά τον πόλεμο με την Ουκρανία στην Ουκρανία. Ε, θέλω να επανέλθω στο αρχικό μου ερώτημα και χρησιμοποιώντα, υπενθυμίζοντα τη δήλωση του κυρίου Δέντια, και να σα ρωτήσω αν έχουμε πια μια ποιοτική αναβάθμιση τη επιθετικότητα τη Τουρκία και αν δεν θα πρέπει να αποκλείουμε ούτε καν το ενδεχόμενο όχι θερμού επεισοδίου, αλλά καθαρά επιθετική κίνηση και πού θα μπορούσε αυτή να εκδηλωθεί. Να σας πω, ε, όταν γίνονται δηλώσεις ε, ε, από από κυβέρνηση και από τον α, μ, συνεργάτη της κυβέρνησης της Τουρκίας, όταν οι δηλώσεις αυτές συνοδεύονται και από κάποιες ενέργειες και όταν το, η διεθνής κατάσταση είναι έτσι που κατά κάποιο τρόπο ε, οι αναθωρικές τάσεις, ε, ε, αν δούμε τη Ρωσία, έχουν αρχίσει να... Είναι να, πολύ να, της μόδας. Είναι, είναι, είναι της μόδας. Δεν μπορεί κανείς να μην πάρει σοβαρά τις, τις απειλές αυτές και δεν μπορεί κανείς να πει και να αποκλείσει ότι οτιδήποτε μπορεί να συμβεί αύριο. Από θερμό επεισόδιο μέχρι, δεν ξέρω, ε, κάποιο, κα, κάποια άλλη εμπλοκή. Ωστόσο, ε, οι δικές μας οι ενέργειες και ο τρόπος με τον οποίο εμείς λειτουργούμε θα πρέπει να έχει, να, να σημειώσουμε κάποια πράγματα. Ε, καταρχήν πρέπει να είμαστε σοβαροί. Να αντιμετωπίζουμε την απειλή και όλη αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αναφέρεστε στη, στη διπλωματία ή στο, ή στο επιχειρησιακό πεδίο. Η, 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 η βάση όλη αυτή τη υπόθεση και ο τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λύνουμε αυτά τα προβλήματα είναι η διπλωματία. Η διπλωματία όμω ε, έχει έχει. Και η και δύναμη τη αποτροπή έχει, έχει την αξία έχει και τη σημασία και βοηθάει και τη διπλωματία. Ακριβώ. Οι, οι ισχυρέ ένοπλε δυνάμει και η αποτρεπτική δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων, όπω είπατε, βοηθάει και τη διπλωματία. Ωστόσο, οι κινήσει μα πρέπει να είναι προ τη σωστή κατεύθυνση και με το, με το, με το, με το σωστό ύφο. Στο Αιγαίο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Είναι θάλασσα, είναι μεγάλη περιοχή. Ε, αν υποθέσουμε ότι είναι στι βλέψει τη Τουρκία να προκαλέσει ε, κάποιο επεισόδιο σε αυτό το χώρο, εμεί έχουμε την δυνατότητα τη άμεση αντίδραση, επιχειρησιακά, σα ρωτώ. Κυρία Τρέμι, οι ένοπλε δυνάμει δεν σχεδιαστήκαν τώρα. Έχουν σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι αποστολές του είναι προσδιορισμένε. Ο αριθμός και οι δυνατότητες των όπλων δυνάμεων και αυτές είναι προσδιορισμένε και είναι ικανέ να αντιμετωπίσουν την όποια, την απολύτω. Αυτό σα το ρωτώ για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί και εσεί και ο διάδοχό σα, ο κ. Παναγιοτόπουλο, έχετε, έχετε, πει και εσεί και ο κ. Παναγιοτόπουλο, ότι αν συμβεί κάτι θα είμαστε μόνοι μα. Άρα, βασιζόμαστε στι δικέ μα δυνάμει, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο, επειδή έχουμε δει στη διεθνή σκηνή περιπτώσει που de facto αποτελέσματα ουδέποτε αποσύρονται ή ακυρώνονται. Αντιθέτω, αργά ή γρήγορα νομιμοποιούνται. Με αυτή την έννοια, επιμένω σε αυτό το θέμα, αν δηλαδή εμεί λόγω τη ιδιομορφία του πεδίου, αν έχουμε τη δυνατότητα μια άμεση αντίδραση. Η διαμορφία του πεδίου είναι ότι η Ελλάδα έχει χαρακτηριστικά αρχιπελαγικού κράτους και η, η σημασία του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας, όχι πως δεν είναι σοβαρή σημασία του στρατού, είναι, είναι εξαιρετικά σημαντική. Επομένως, ο, οι ένοπλες δυνάμεις, ειδικά το κομμάτι του αεροναυτικού, πρέπει να είναι ενισχυμένο και, και σε ετοιμότητα. Ε, θεωρώ ότι ε, επειδή όλα αυτά τα εξοπλιστικά που κάνουμε και όλα αυτά που έχουμε σχεδιάσει, δεν τα έχουμε σήμερα, θα τα έχουμε σε κάπω χρόνια. Επομένω, mm -hmm. με αυτό που θα δουλέψουμε και με αυτό που πρέπει να λειτουργήσουμε είναι με τι υπάρχουσες ένοπλε δυνάμει και τι δυνατότητε που έχουν. Γι' αυτό μερικέ φορέ εγώ και, και το λέω και το ξαναλέω: είναι ότι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να, να έχει ε, λειτουργικέ και να υποστηρίζει τι δυνατότητε που έχουν οι ένοπλε αυτή τη στιγμή. Το τι θα γίνει στη συνέχεια και το τι προοπτικέ. Ανοίγονται και πώς θα τι ανοίξει, είναι μια άλλη μια υπόθεση. Ε, εννοείται και... απρόσκοπτη η ροή ανταλλακτικών κλπ. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια γιατί δεν θα ήθελα να χάσουμε το νήμα της συζήτησή μας. Ας υποθέσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι από τουρκικής πλευράς διεκδικείται βραχονισίδα. Δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται για πρώτη φορά. Είχατε εσείς ερωτηθεί γι' αυτό και είχατε πει ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα την ισοπεδώνατε. Στο ίδιο μήκο κύματο κινείται και ο, ο διαδοχό σα, μάλλον όχι, Μεσολάβηση και άλλο, στο, ο αρχηγό Γεθά, ο κ. Φλόρο θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι και σήμερα, με τις σημερινέ συνθήκες δηλαδή, είναι αυτή η ενδεδειγμένη αντίδραση από ελληνική πλευρά. Κυρία yeah, Τρέμι, πρέπει να, συμφωνήσουμε στο εξή ότι ε, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένα εργαλείο το οποίο εξασφαλίζει την αποτροπή. Η αποτροπή όμως δεν εξασφαλίζεται μόνο επειδή τις έχουμε. Πρέπει να υπάρχει και η πολιτική βούληση και να πεστούν όλοι ότι αν χρειαστεί θα χρησιμοποιηθούν. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που αφορά την επικοινωνία και τον τρόπο που η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση θέτει τι γραμμέ τη. Εννοείται σε... ότι δεν είναι σαφέ αν υπάρχει από πλευρά κυβέρνηση, Αν υπάρχει βούληση για μια αντίδραση τέτοιου τύπου, σε ένα γεγονό ομιγέννητο δηλαδή. Εγώ δεν λέω αν είναι ή δεν είναι σαφέ. Εγώ λέω πώ πρέπει να είναι. Mm -hmm. Και θα πρέπει με, το, με, τον, με τον ισχυρότερο τρόπο και με τον καλύτερο τρόπο να περαστεί αυτό σε όλου ότι η Ελλάδα δεν έχει πρόθεση να κάνει πίσω στα κυριαρχικά της δικαιώματα και να δεχτεί την όποια, την όποια παραβίαση. Οπότε ε, θα πρέπει να, να περάσει και στην απέναντι πλευρά ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει, μπορεί να κάνει ό,τι τρελές δηλώσεις θέλει, αλλά την άλλη τη μεριά η υλοποίηση της όποια από αυτές τις δηλώσεις και τις ε, διακηρύξεις έχει κόστος, το οποίο θα πρέπει να το μετρήσει πολύ σοβαρά. Και έχει κόστος. Αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να, 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 να περάσει και από την, από την ελληνική πολιτεία, από την ελληνική κυβέρνηση, στους πάντες. Ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε παραδεμιάς κυριαρχικών δικαιωμάτων. Mm -hmm. Δεν είμαστε εμείς που προκαλούμε τις συγκρούσεις, αλλά είμαστε αυτοί που θα αντιμετωπίσουμε την όποια... Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θεωρείτε ότι αυτό είναι σαφές από πλευρά κυβέρνηση και Υπουργείου Εξωτερικών. Σε δηλώσεις είναι. Σε, σε, σε ενέργειες και σε, στον τρόπο με τον οποίο ο, συμπεριφερόμαστε, δεν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω ότι είμαστε στην καλύτερη κατεύθυνση. Κύριε Νάβαρχε, αναφερθήκατε στο θέμα της ενίσχυσης του Ερντογάν. Την ίδια περίοδο που ο Ερντογάν ως επιτίδιος ουδέτερος κατάφερε να γίνει πολύτιμος μεσολαβητής ό,τι αφορά τον πόλεμο, α, την ίδια περίοδο λοιπόν η Ελλάδα α, με τις κινήσεις της, δύο φορές αποστολή πολεμικού υλικού, έκοψε τις γέφυρες επικοινωνία με τη Ρωσία. Αυτό σε τι μα αποδίδει. Ε, με την έννοια ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο, σε θέματα που μας αφορούν άμεσα. Εμπλέκεται στο Κυπριακό και εμπλέκεται βεβαίως και στο θέμα της συνθήκης Λοζάνης, γιατί είναι από τις εγκύτριες δυνάμεις. Τη συνθήκη των Παρισίων, με συγχωρείτε. Δυστυχώς, ε, ε, κάποια ώρα όλη αυτή η αναστάτωση θα τελειώσει και θα συνεχίσει να υπάρχει Ελλάδα, θα συνεχίσει να υπάρχει και η Ρωσία. Τα θέματα βέβαια, που έχουμε ανοιχτά αυτή τη στιγμή και στα οποία η θέση της Ρωσίας ήταν ε, θετική, μπορεί να μην ήταν πολύ υποστηρικτική, αλλά ήταν μια σταθερή θέση, η οποία μας βόλευε, ε, δεν ξέρω ποια θα είναι οι επόμενες, ε, επόμενες κινήσεις. Δηλαδή, στα θέματα του Κυπριακού δεν ξέρω ποια θα είναι Φοβόσαστε δηλαδή, της. μάλλον δεν μπορείτε να αποκλείσετε την αλλαγή στάση από Που, δεν, δεν μπορώ να αποκλείω την αλλαγή στάση. Οι, οι, ε, οι, κινήσει τι οποίε έκανε η κυβέρνηση ε, ήταν, ήταν, έχουν, έχουν, ένα λάθο. Το γεγονό ότι καταδικάσαμε την, την εισβολή τη Ρωσία στην, στην, Ουκρανία είναι, ε, είναι εκ των ουκάνευ έπρεπε να γίνει. Το γεγονό ότι στέλνουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Θα έπρεπε να στείλουμε και ακόμα παραπάνω για το γεγονό ότι δεχτήκαμε τους, τους μετανάστες από την Ουκρανία και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική κίνηση. Όπως επίσης πήραμε μέρος σε όλα τα μέτρα που χρειάστηκε mm -hmm. και αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως το να στείλουμε όπλα στην, στην Ουκρανία ήταν μια, μια υπερβολή και μια, μια θέση η οποία κατά την άποψή μου είναι λάθος. Και είναι λάθος πρώτα απ' όλα γιατί δείχνουμε μία εχθρότητα στη, στη Ρωσία, ε, χάνουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε σαν ε, κράτος που θα μπορούσε να αποδώσει ή, ή τουλάχιστον να κάνει κάποιες προσπάθειες στη, στις διαπραγματεύσεις και στο σταμάτημα mm -hmm. του πολέμου. Και αυτομάτως οι, οι, οι προοπτικές που έχουμε και θα χρειαζόμασταν την υποστήριξη της Ρωσίας για τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν, λιγοστεύουν τις πιθανότητες να έχουμε κάποια τέτοια στήριξη. Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα από τη Ρωσία. Ίσα-ίσα μπορεί να περιμένουμε και κάποια εχθρική συμπεριφορά. Ναι, πες το. Και για να το συνδυάσουμε λίγο και με την Τουρκία, βλέπετε ότι η Τουρκία Παρά το γεγονό, όπω είπαμε και προηγουμένω, ότι και μέτρα δεν έλαβε και παίρνει θέσει οι οποίε διευκολύνουν τη, τη Ρωσία. Πατάει ε, σε δύο βάρκε, είναι ακριβώς. τόσο προφανέ. Ε, προ, προσπαθεί να διαχειριστεί τη σχέση τη και με του δύο, και με τι ΗΠΑ και με τη Ρωσία, χωρί να εκτεθεί και χωρί να βρεθεί στο, στο, στο στόχαστρο των Ευρωπαίων, οι οποίοι θα έπρεπε να τους πούνε ότι η συμπεριφορά σου θα πρέπει να αλλάξει. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνουν οι προτροπέ. Θα πρέπει να τι πούνε οι συμπεριφορά του. Πρέπει να αλλάξει και αν δεν αλλάξει, θα γίνει θα αυτό. Θα πρέπει να υπάρχουν και. Δεν Επιπτώσεις. υπάρχουν μέτρα. Επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν επιπτώσει. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε εκτενώ στι ένοπλε δυνάμει, την ανάγκη να ενισχυθούν και στο μέλλον με την αγορά οπλικών συστημάτων, αλλά και άμεσα με χρυσό μπορούμε, ε, είμαστε σε θέση να τα παραλάβουμε αυτά. Ξεκινώ από το μέλλον καταρχά και από την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία η οποία, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε λόγω Σαχέλ. Ο αντίλογο, κύριε Υπουργέ, είναι ο εξής. Θα μπορούσε να απομονώσει το θέμα Σαχέλ και να καταψηφίσει το συγκεκριμένο θέμα και να είναι υπέρ τη συμφωνία στο σύνολό τη και εκφράστηκαν εξ αυτού του λόγου και κάποιε α πούμε έτσι εχμηρές ε, παρατηρήσει, όπω δηλαδή ότι ο πατριωτισμό του μπορεί και να ε, ε, σκιάστηκε από ιδεολειψία ή από κομματικό συμφέρον. Τι γνώμη σας? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει θέση στη συγκεκριμένη συμφωνία, η οποία ήταν αρνητική για πολλού και διάφορου λόγου. Ο ένα είναι ότι η συμφωνία αυτή είναι τεροβαρής. Είναι υπέρ τη Γαλλία. Η, η, η ρήτρα αμοιβαία συνδρομή αφορά περιοχή η οποία είναι έξω από τα χωρικά μα ύδατα δεν αφορά τι περιοχέ ενδιαφέροντο τη Ελλάδα. Συν το γεγονό ότι με τη συμφωνία αυτή εμπλεκόμαστε σε δραστηριότητες της Γαλλίας, οι οποίες είναι εκτός περιοχής Γαλλίας. Αφορά την... Δεν θα μπορούσε να εξαιρέσει αυτό το σκέλος, κύριε ε... Υπουργέ, και να είναι θετικό ο στο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι συμφωνία να έχει, συμφωνία, να γίνει, την Θα μπορούσε η συμφωνία να γίνει λίγο πιο, πιο σοβαρή. Θα, θεωρώ ότι, ε, ε, εγώ καταρχήν θεωρώ ότι όλες οι συμφωνίες είναι στην καλή κατεύθυνση. Είναι καλύτερα να υπάρχουν συμφωνίες Mm -hmm. Από το να μην υπάρχουν. Mm -hmm. Αλλά οι υπερβολικέ προσδοκίε από τι συμφωνίε είναι, είναι λάθο. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, εμεί περιμέναμε ότι αυτή τη στιγμή η, η Γαλλία θα έπαιρνε μια σαφή θέση και θα έλεγε θα, θα, θα πρότεινε και κάποια μέτρα για την περίπτωση τη Τουρκία με τον τρόπο η οποία συμπεριφέρεται. Έχε, έχετε δει κάτι τέτοιο, Όχι. Επομένω, η συμφωνία δεν έχει τα αποτελέσματα που αναμέναμε. Το ίδιο, το ίδιο και με τι ΗΠΑ. Ενώ ε, δώσαμε. Πάρα πολλά πράγματα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Εγώ είμαι αυτό που ε, συζήτησα και ε, έκανα το μεγάλο κομμάτι τη συμφωνία. Όμω αυτά που θα έπρεπε να μα δοθούν από τι Ηνωμένε Πολιτείε, δεν τα έχουμε δει. Ε, βλέπετε πολύ καλά ότι ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείε την του, τη, τη, τη Τουρκία, εμεί δεν λέμε να την να τη διαλύσουν να την καταστρέψουν, αλλά πρέπει να την βάλουν στη θέση του. Ε, ε, και αυτέ του έχουν πει συγχαρητήρια για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στο θέμα της, του πολέμου της, με την, της Ρωσίας με την Ουκρανία. Επιπρόσθετα, βλέπετε ότι παρά το γεγονός ότι ξέρουν ότι τα οπλικά συστήματα που ζητάει να, να πάρει τα, τα F-16 στην προηγουμένη περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν για να αυξηθεί η απειλή κατά της Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος της, της Αμερικής ε, δηλώνει ότι εγώ θα προσπαθήσω και, να πείσω τον Κογκρέσιο να δοθούν αυτά τα πράγματα. Επομένως, για ποιες συμφωνίες μιλάμε, ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων το, των συμφωνιών που έχουμε αυτές τις προσδοκίες. Εγώ σας ξαναλέω, όλες οι συμφωνίες είναι καλές, στην καλή κατάσταση. Καλύτερα να υπάρχουν συμφωνίες παρά να μην υπάρχουν. Όμως, να είμαστε λογικοί και να ξέρουμε τι περιμένουμε από τις συμφωνίες. Τώρα, να έρθουμε και στο σήμερα, λίγο πολύ το αναφέραμε, ε, σε πρόσφατο άρθρο σας στην Καθημερινή δίνεται έμφαση στην ανάγκη να υπάρχει απρόσκοπτη ροή ανταλλακτικών για να υποστηρίζονται σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις με, τη, με τα μέσα τα οποία διαθέτουν. Γιατί κάνετε αυτή την επισήμανση, θεωρείτε ότι εκεί σε αυτό το σημείο υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει παράληψη. Κάνω αυτή την επισήμανση γιατί πριν φτάσουμε στο να, να αγοράζουμε συστήματα δισεκατομμυρίων, Παράλληλα με αυτή τη δουλειά, η πρώτα απ' όλα θα πρέπει να στηρίξουμε τι υφιστάμενε δυνατότητε των ενόπλων δυνάμεων. Δεν στηρίζονται, η... σα ρωτάω. Όχι, ευθέρω. όχι στο μέτρο που θα έπρεπε. Ο, προϋπο... Ο λειτουργικό προπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων έχει πέσει κάτω από το 50% την περίοδο τη mm -hmm. λιτότητας. Mm -hmm. Πολλά προγράμματα που αφορούν συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων υφισταμένων έχουν... έχουν μείνει πίσω. Ε, και θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Η αναβάθμιση των, των φρεγατών ΜΕΚΟ. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακόμα πάει πίσω. Ε, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες οι οποίες ε, 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 βγάζουν στον αέρα και επιχειρησιακές αδυναμίες, αλλά ε, α, αυτοί που χειρίζονται αυτά τα θέματα καταλαβαίνουν πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει αύξηση του λειτουργικού προϋπολογισμού, απρόσκοπτη... Ε, ε, παροχή ανταλλακτικών, ε, υπογραφή συμφωνιών για υποστήριξη των συστημάτων τα οποία έχουμε και υποστήριξη του προσωπικού. Η Δεν υποστήριξη να... του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων πάρει από το ίδιο άρθρο, το έχω σημειώσει εδώ. Με όποιον τρόπο χρειάζεται, λέτε, εννοείται να γίνουν αυξήσει στους μισθούς Καταρχήν να, να πληρώσουμε στου ανθρώπου τα λεφτά που του χρωστάμε. Υπάρχουν ε, κρεμότητες και υπάρχουν χρήματα που θα έπρεπε να έχουν πάρει και μιλάω για νυχτερινά, μιλάω για παραμεθορίους, μιλάω για αποστολέ, τα οποία δεν έχουν πάρει. Συν το γεγονό ότι ε, αν, αν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που συμφωνούμε όλοι στις, στα, στα, στα συστήματα των ενόπλων δυνάμεων, το νούμερο ένα στοιχείο είναι ο παράγοντας άνθρωπος mm -hmm. και το προσωπικό. Όταν λοιπόν το προσωπικό δεν υποστηρίζεται όσο θα έπρεπε, όσα συστήματα και να πάρει, όσο σοφιστικέ και να είναι τα συστήματα που θα ε, δεν θα έχεις ένα προσωπικό να τα υποστηρίξει και να τα λειτουργήσει με, την, με τη θέρμη και με την αγάπη που θα έπρεπε. Τώρα για να έρθουμε και στο εσωτερικό σκηνικό. Πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, ο Πρωθυπουργός Είπε ρητά και κατηγορηματικά, μάλιστα είπε ανέλαβε και προσωπικά την ευθύνη ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογέ. Ε, Εσεί πείθεστε από αυτή τη δήλωση ή θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει και θέμα εκλογικού ευνηδιασμού, Εγώ θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργό, ο οποίο είναι στο χέρι του να πότε θα γίνουν οι εκλογέ, εκτιμά την κατάσταση καθημερινά. Και από, το από τα αποτελέσματα που έχει, θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει μέχρι το τέλο τη τετραετία ή θα κάνει κάποια στιγμή τι εκλογέ. Άρα θεωρείτε ότι ε, είναι εγώ ανοιχτό θεωρώ το θέμα. ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Και ότι αν οι συνθήκε είναι τέτοιε που θα του, θα του επιτρέψουν να τι κάνει, θα τι κάνει. Αν πάλι βλέπει ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τι εκλογέ με βάση τι μετρήσει που έχει και το κλίμα που υπάρχει, ε, θα το πάει μέχρι τέλο τη τετραετία. Mm -hmm. Οποτεδήποτε γίνουν εκλογές, ο Ευάγγελος Αποστολάκης θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης ε, θα είναι, ε, σε πώς θα είναι δεν ξέρω, ε, όπως ξέρετε εγώ... Επικρατείας ή Ηράκλειο. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε, περιμένουμε. Θα αποφασιστεί, θα ακολουθήσουμε το, το σχεδιασμό το ποιοι θα μπουν στο επικρατείας, όπως ξέρετε, είναι, είναι θέμα του, του, αρχηγού του, του, του αρχηγού του κόμματος. Η ε, επιθυμία μου, βέβαια, αυτή θα ήταν. Και μετά θα δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πάλις. σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.